αλλάξουμε τον νόμο του ΤΑΙΠΕΔ και του ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ που εσείς φτιάξατε. Σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε ένα νόμο ο οποίος λέει ό,τι μπαίνει μέσα είναι για ιδιωτικοποίηση και ό,τι προκύπτει από χρήματα πάει για το χρέος. Αυτό δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Το φτιάξατε εσείς, το κληρονομήσαμε εμείς, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Εμείς φτιάχνουμε ένα ταμείο στο οποίο λέμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα μεταφερθούν από το ΤΑΙΠΕΔ στο νέο ταμείο, και το ΤΑΙΠΕΔ θα μεταφερθεί για τους λόγους ότι θα έχει κάποια έσοδα στο μέλλον από αυτά που έχει κάνει ήδη. Δεν υπόκεινται ούτε στο 100% πληρωμή του χρέους, υπόκεινται στο 50% πληρωμή του χρέους, και ούτε υπόκεινται σε δεσμευτική ιδιωτικοποίηση. Αυτή είναι η διαφορά του ΤΑΙΠΕΔ που κληρονομήσαμε και δεν μπορούμε να αλλάξουμε, και του ταμείου που φτιάχνουμε, το οποίο έχει διαφορετική φιλοσοφία. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Το ΤΑΙΠΕΔ, σας θυμίζω λοιπόν, ότι καλείται να καλύψει ένα συμφωνημένο ποσό, τα 6,2 δις. Αυτός είναι ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ με βάση συμφωνία, και από εκεί και πέρα τελειώνει οποιαδήποτε άλλη επιπρόσθετη λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση με νέο κύκλο ιδιωτικοποίηση. Αυτή είναι η συμφωνία. Είναι το διαζευτικό, ή το ένα ή το άλλο, τα ξέρετε. Πάμε στο δεύτερο θέμα, τα κόκκινα δάνεια. Ξαναελάτε αρχές του 18. Ελάτε να μας καταγγείλετε ότι δεν προστατέψαμε την πρώτη κατοικία, ότι θα δοθούν στα φάντζη πρώτη κατοικία ή οτιδήποτε άλλο από αυτά που λέτε. Η Κύπρος που επικαλείστε κάνει πλήρη απελευθέρωση. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πλήρη απελευθέρωση. Σε αυτή τη χώρα, με αυτή τη διαπραγμάτευση, καταφέραμε αυτό που καταφέραμε. Αρχές του 18 θα τα ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν, θέλει το για ένα λεπτό.